χώρο των πρέσβη των ΗΠΑ δίνουν οι Ηνωμένα Έθνη και Βρετανοί. Τα Ηνωμένα Έθνη δεν έχουν προγραμματίσει καμία νέα συνάντηση ή άλλη δραστηριότητα στην ερχόμενη εβδομάδα. Ενώ οι Βρετανοί αφήνουν την πρωτοβουλία των κινήσεων στον κύριο Χένικ. Να πούμε ότι σε ό,τι αφορά στο Συμβουλίο Ασφαλεία, εκεί δεν αναμένονται εκπλήξει. Άρα έχει όλη τη δυνατότητα να κινηθεί ο Αμερικανό πρέσβη, ο οποίο αναμένεται να εντατικοποιήσει τι κρίσει του μετά την επιστροφή του Προέδρου τη Δημοκρατία από το Κατάρ. Mm -hmm. Η φόρμουλα που προωθεί Δημήτρη είναι απλή. Αναθέρμαση ο διαπραγματεύσεων για το κοινό να κοινοθεί από εκεί που έχουν μείνει στη βάση δηλαδή, των τελευταίων προσχεδίων που έδωσαν α, οι δύο πλευρέ. Ε, Καθώ οι διαφωνίε, όπω ο ίδιο εκτιμά, εστιάζονται σε δύο μόνο λέξει. Ουσία μεν, αλλά δύο. Α, η κυριαρχία, σύμφωνα με την φόρμουλα που προωθεί, α, θα είναι μία, αλλά θα προέρχεται α, από τι δύο από, και από Ελληνοκύπριου και Τουρκοκύπριου από κοινού. Είναι μια διάταξη που υπήρχε α, σε κάποια από τα τελευταία προσχέδια. Απαλήφεται ο προσδιορισμό αδιέρετη, τον οποίο επέμεινε η ελληνοκυπριακή πλευρά για ευνόητους λόγους αλλά αντικαθίσταται από ένα πλέγμα δύο διατάξεων η μία απαγορεύει την απόσχηση οποιοδήποτε μέρους του, της νέας κατάστασης μετά τη λύση σε συνδυασμό με μια άλλη διάταξη η οποία επισημαίνει ότι καμία πλευρά δεν μπορεί να σκίσει κυριαρχία επί της άλλης.